All our enemies should know this. Those who attack Israel will pay a very heavy price. And as we defend ourselves on all fronts, I know that America has our back. And I thank you for it. Σύνθημα νίκης στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Μιλώντας ενώπιον Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξήρε τη φιλία μεταξύ της χώρας του και των Ηνωμένων Πολιτειών. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. Την ώρα της ομιλίας του Νετανιάχου μέσα στο Κογκρέσο, έξω από αυτό γινόντουσαν σοβαρά επεισόδια. Διαδηλωτές σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης, καίγοντας παράλληλα και ομοιώματα του Νετανιάχου. Από την Ουάσιγκτον μέχρι το Σικάγο, οι διαδηλώσεις ήταν πολλές για τον τραυματισμό του πολέμου στη Γάζα. Στις διαδηλώσεις συμμετείχε και η γνωστή ηθοποιός Σούζαν Σάραντον. No one is free until everyone is free. No one is free until everyone is free. Liberation of Palestine. Με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι κατηγορηματικός έως και ειρωνικός για τους διαδηλωτές. You have officially become Iran's useful idiots. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τους ομήρους. As we speak, we're actively engaged in intensive efforts to secure their release, and I'm confident that these efforts can succeed. Some of them are taking place right now. Ωστόσο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέσυρε άλλες 5 σωρούς ομήρων από τη Γάζα, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματά τους. Οι νεκροί όμηροι είναι ο 20χρονος επιτελάρχης Τόμερ Γιάκοβ, ο 33χρονος Όρεν Γκολντίν, ο 51χρονος Ράβιτ Κάτζ, η 56χρονη Μάγια Γκορέν και ο 19χρονος λοχίας Κυρίλ Μπρότσκι. Συνεχίζοντας την περιοδία του στην Αμερική, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τόσο την Κάμαλα Χάρις όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ.